Λίγο πριν αρχίσει η νέα σεζόν, νιώθεις ότι η ομάδα είναι καλύτερη από πέρσι? Αυτή η αίσθηση υπάρχει γενικά σε όλη την ομάδα. Νιώθουμε ότι έχουμε ένα full roster. Από εκεί και πέρα μένει να κάνουμε πάρα πολύ δουλειά και έχουμε να βελτιωθούμε σε πάρα πολλά κομμάτια για να πούμε ότι είμαστε στο level που θέλουμε να είμαστε. Ποιο θεωρείς ότι είναι το στοιχείο που θα κρίνει την επιτυχία της ομάδας φέτος? Κάποιο αγωνιστικό στοιχείο ή κάτι άλλο κατά τη γνώμη σου? Εντάξει, παίζουν πάρα πολλά ρόλο. Καταρχάς πρέπει να είμαστε υγιείς. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα. Αν είμαστε υγιείς και είμαστε όλοι μαζί, σίγουρα μπορούμε να κάνουμε πράγματα. Από εκεί και πέρα πρέπει να βρούμε τη χημεία μας ο ένας με τον άλλον. Ακόμα μαθαίνουμε πώς παίζει ο ένας, πώς παίζει ο άλλος. Οπότε, αφού γίνει και αυτό, σίγουρα με τη σωστή καθοδήγηση στους προπονητές μας είμαστε σε καλό επίπεδο. Φέτος έχεις δει και εσύ το καλοκαίρι, έχουν κάνει όλες οι ομάδες πολύ δυνατές μεταγραφές στην Ευρωλίγκα. Βάσει του αυξημένου του αγωνισμού σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, ο Παναγικός που θεωρείς ότι μπορεί να φτάσει? Δηλαδή, μπορεί να υλοποιήσει αυτό που δεν έκανε πέρυσι, για παράδειγμα, το να πάει στο Final Four? Ναι, εντάξει, ξεκινάμε νομίζω μια σεζόν όπως πρέπει να ξεκινήσει. Πάντα θέτεις τους πρώτους στόχους, πηγαίνοντας βήμα-βήμα. Νομίζω ότι θέλουμε να μπούμε στα play-off καταρχάς. Δεν θεωρούμε τίποτα δεδομένο, δεν είναι τίποτα σίγουρο. Είδαμε αποτυχίες άλλων ομάδων. Η Αρμάνη ήταν στα play-off πέρσι και ξαφνικά έμεινε εκτός play-off την τελευταία στιγμή. Οπότε πρέπει να μπούμε στα play-off και από εκεί και πέρα να είμαστε πανέτοιμοι να δείξουμε πολύ καλύτερο πρόσωπο στα play-off από ό,τι δείξαμε πέρσι. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να το πάμε βήμα-βήμα. Πιστεύω ότι έχουμε πολύ καλή ομάδα, έχουμε δυνατότητες. Σίγουρα υπάρχουν και άλλες δυνατές ομάδες, αλλά είμαστε εξίσου καλοί. Σε προσωπικό επίπεδο, είσαι δεύτερη χρονιά στην ομάδα, έχεις ήδη ζήσει μία σεζόν στην ομάδα. Νιώθεις πιο δυνατός, πιο έτοιμος και πιο σίγουρος για αυτά που μπορείς να κάνεις για την ομάδα και αυτό γενικώς μπορεί να κάνει η ομάδα μαζί σου? Σίγουρα νιώθω πιο σίγουρος. Είμαι δεύτερη χρονιά, όπως είπες, και νιώθω πολύ καλά εδώ. Νιώθω ότι έχω βρει το ρόλο μου, έχω βρει τη θέση μου στην ομάδα και κοιτάω να δώσω ακόμα παραπάνω πράγματα στην ομάδα γιατί όπως έχω ξαναπεί παλιότερα, όσο καλύτερος είναι ο κάθε παίχτης, τόσο καλύτερη γίνεται η ομάδα. Και πέρσι έζησες τον κύριο Πασκουάλη, έζησες τον Ρικ Πιτίνο και τώρα τον Αργύρη Πεδουλάκη. Πρώτα απ' όλα, πώς μπορείτε να αξιοποιήσετε την παρακαταθήκη εισαγωγικά που άφησε ο coach Πιτίνο σε αυτή τη νέα εποχή με τον coach Πεδουλάκη? Νομίζω ότι οι παίχτες δείχνουν λίγο το δρόμο στον τρόπο παιχνιδιού της ομάδας, αν μπορώ να το πω έτσι, εννοώντας ότι σίγουρα με τον Πιτίνο παίζαμε πολύ γρήγορα, παίζαμε πολύ επιθετικά και βγάζαμε επιθέσεις στα πρώτα 8 δευτερόλεπτα της επίθεσης. Αυτό το έχουμε κρατήσει και με τον coach Πεδουλάκη. Νομίζω είναι ένα στοιχείο που το έχει η ομάδα συγκεκριμένα με τις μονάδες που διαθέτει. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι ο coach Αργύρης μας βελτιώσει πάρα πολύ στο 5-5, στις αποφάσεις του μισού γηπέδου, όταν κλείνει η άμυνα, όταν το παιχνίδι είναι στον πόντο, στην κόψη του ξηραφιού, εκεί που είχαμε και θέμα πέρσι. Αυτό θα είναι πολύ σημαντικό να το βελτιώσουμε φέτος και να παίξουμε καλύτερο μπάσκετ στο 5-5. Επειδή ανέφερες το 5-5, φέτος ομολογουμένως έχετε περισσότερους παίκτες που μπορούν να σκοράρουν την περιφέρεια, να ανοίξουν τις αντίπαλες άμυνες. Θεωρείς ότι είναι το μεγαλύτερο σύν που έχει η ομάδα σχέση με το περσινό ρόστερ, τουλάχιστον στα χαρτιά? Ναι, στα χαρτιά η ομάδα χτίστηκε πάρα πολύ ορθολογικά και με παίκτες που ο ένας γεμίζει και καλύπτει τα κενά του άλλου. Έτσι φαίνεται εκ πρώτης όψης τουλάχιστον. Από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε πώς αυτό θα φανεί μες στο παρκέ. Δεν είναι μόνο το σουτ το μπάσκετ, δεν είναι μόνο ένα πραγματάκι. Είναι πολλά πράγματα και πρέπει να μάθουμε ο ένας να αξιοποιεί τον άλλον. Και κάτι τελευταίο, ως τρίτος αγωγικά, πώς αξιολογείς ότι μπορεί να επηρεάσει θετικά ή αρνητικά το γεγονός, για παράδειγμα, ότι ο Ολυμπιακός δεν θα έχει αγώνες πρωταθλήματος, αλλά μόνο αγώνες Ευρωλίγκας? Το ρωτάω με τη λογική ότι πάμε περισσότεροι αγώνες φέτος στη διοργάνωση και ο Ολυμπιακός για παράδειγμα δεν θα έχει αγώνες πρωταθλήματος. Αυτό θεωρείς ότι μπορεί να επηρεάσει θετικά ή αρνητικά? Σίγουρα επηρεάζει αρνητικά το πρωτάθλημα. Όλοι θέλουμε ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, όλοι θέλουμε να παίζουμε υψηλού επίπεδο παιχνίδια στην Ευρωλίγκα και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός ήταν ο μεγάλος μας αντίπαλος στο ελληνικό πρωτάθλημα και από τη στιγμή που δεν είναι, πέφτει όλο το πρωτάθλημα, κακά τα ψέματα. Οπότε εντάξει, είναι στενάχωρο, δεν είναι ωραίο να συμβαίνει αυτό. Αλλά από εκεί πέρα πρέπει να συνεχίσουμε, πρέπει να κοιτάξουμε τι μπορούμε να κάνουμε. Παίρνουμε μέρος σε αυτές τις διοργανώσεις εμείς, στο πρωτάθλημα, στο κύπελλο και στην Ευρωλίγκα. Και πρέπει να δούμε τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε και στις τρεις. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ.